Η κάμερα του Earth News επισκέφθηκε τη σχολή ναυτικών δοκίμων που βρίσκεται στο Χατζικυριάκιο του Πειραιά. Η σχολή παρέχει στους σπουδαστές της ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση. Στόχος είναι να διαμορφώσει νέους αξιωματικούς με υψηλή κατάρτιση σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά και ναυτικά γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του πολεμικού ναυτικού. Όλη η ιστορία μας περνάει μέσα από τη θάλασσα, αφού η Ελλάδα είναι γη σπαρμένη σε γαλάζια νερά. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσα από τη μακρόχρονη ιστορία της ανέδειξε ηγέτες που ξεπέρασαν τα όρια του ναυτικού και αναδείχθηκαν ως ιδιαίτερες φυσιογνωμίες. Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων γίνεται από το δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Ένας δόκιμος μπορεί να επιλέξει είτε την κατεύθυνση των μηχανικών είτε των μαχήμων. Το πολεμικό ναυτικό για μένα δεν είναι ένα απλό επάγγελμα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα λειτουργήμα. Η αποστολή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων είναι να αναπτύσσει τις ναυτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ούτως ώστε να αποδίδει στελέχη με ναυτική παιδεία και μόρφωση ανώτατου επίπεδου. Η σχολή παρέχει στους δόκιμους ακαδημαϊκή, στρατιωτική και ναυτική εκπαίδευση και το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται απαιτητικό. Ο κάθε ναυτικός δόκιμος για να αποφοιτήσει από τη σχολή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 70 περίπου μαθήματα στα 4 έτη. Αν κάποιος σκοπείται σε ένα μάθημα πρώτου εξαμήνου είτε δεύτερου εξαμήνου, υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης τον Ιούνιο. Αν κοπεί και αυτήν την φορά, τότε επαναλαμβάνει το έτος από την αρχή. Βέβαια, ένας δόκιμος πρέπει να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στα 5 έτη. Δεν μπορεί να την παρατείνει με επανάληψη και δεύτερη χρονιά του ίδιου ακαδημαϊκού. Όσον αφορά την ναυτική εκπαίδευση, αυτή περιλαμβάνει το θεωρητικό κομμάτι και το πρακτικό. Στο θεωρητικό κομμάτι έχουμε μαθήματα στις τάξεις και εκπαίδευση στους προσομοιωτές. Όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, αυτό περιλαμβάνει μονοήμερους και ολιγοήμερους πλοές με τα σκάφη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πολεμικά πλοία, αλλά και τα εστιοφόρα της σχολής. Ολοκληρώνοντας το ακαδημαϊκό έτος, έχουμε και τον θερινό εκπαιδευτικό πλού, ο οποίος περιλαμβάνει σκέλη στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό, με διάμεσους σταθμούς λιμένες στο εξωτερικό. Αφού περάσουν τα 4 χρόνια της σχολής, τότε μεταβαίνουμε όλοι μάχημοι και μηχανικοί για 2 χρόνια οι μάχημοι, 3 χρόνια οι μηχανικοί στις φρεγάτες. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε σε κάποιο πιο μικρό πλοίο και μετά τα 3 χρόνια έρχεται η στιγμή που θα επιλέξουμε αν θέλουν να είμαστε σε απλή επιφανεία, στα υποβρύχια, στα ελικόπτερα και ούτω καθεξής. Επιπλέον οι δόκιμοι λαμβάνουν τη βασική ναυτική εκπαίδευση σε προσομοιωτή ναυτιλίας. Γέφυρα από ε. Προβείτε. Προς 1-0 στόχος επιφανείας στα 2 ναυτικά με CPA 1000 γιάρδες. Καλώς. Οι πρωτοετήσεις έχουν τη θέση του πιδαλίου το οποίο βρίσκεται εδώ. Οι δευτεροετής βρίσκονται στο χάρτη και οι τριτοετής έχουν το γενικότερο έλεγχο τόσο των πρωτοετών και των δευτεροετών και ασχολούνται με το ραντάρ και γενικά με την κυβέρνηση του πλοίου. Πιδάλιο δεξιά 10 μέχρι πορείας 1-8-0. Πιδάλιο δεξιά 10 μέχρι πορείας 1-8-0. Το όνειρό μου είναι όπως πιστεύω των περισσότερων συμμαθητών. Το βασικό μας όνειρο είναι κάποια στιγμή να γίνουμε κυβερνήτες ενός πολεμικού πλοίου και να συνεισφέρουμε στο πολεμικό ναυτικό με το λειτουργήμα αυτό και στην πατρίδα. Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι ένα δυναμικό περιβάλλον. Γι' αυτό και εμείς οι ναυτικοί δόκιμοι εκπαιδευόμαστε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τόσο στρατιωτικά όσο και ναυτικά, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις διάφορες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Λαμβάνουμε όλη την ίδια εκπαίδευση, έχουμε τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις, στις αθλητικές δραστηριότητες τα όρια είναι τα ίδια και γι' αυτό το λόγο και οι συμμαθητές μας, οι δόκιμοι άντρες, μας σέβονται πάρα πολύ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινά νωρίς το πρωί και οι σπουδαστές μένουν μέσα στη σχολή. Οι δόκιμοι ξυπνάνε στις 6:20, κατεβαίνουν για την πρωινή τους άθληση, στη συνέχεια εκτελούν προετοιμασία και μεταβαίνουν στην πλατεία για την πρωινή αναφορά. Με το πέρας αυτής μπαίνουν όλοι στην τραπεζαρία για το πρωινό και στις 8 παρα 5
Μεταβαίνουν όλοι στις τάξεις για να ξεκινήσουν τα μαθήματα της ημέρας. Από το 2020 η σχολή έχει ξεκινήσει το πρώτο της μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, το οποίο απευθύνεται όχι μόνο στους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, αλλά και σε πολίτες. Παράλληλα, η σχολή συμμετέχει και στο πρόγραμμα Εράσμους. Υπάρχουν ανταλλαγές εκπαιδευτικού προσωπικού και ανταλλαγές σπουδαστών σε μικρότερο χρονικό διάστημα και παράλληλα λειτουργεί και το Military Erasmus που είναι ανταλλαγές σπουδαστών και οργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων εβδομαδιαίας έκτασης μαζί με άλλες στρατιωτικές σχολές από όλη την Ευρώπη. Οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων σταδιοδρομούν στο πολεμικό ναυτικό ως αξιωματικοί. Έχουν τη δυνατότητα και το ίδιο το ναυτικό τους παρέχει τη δυνατότητα να ενισχύσουν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους προφίλ συμμετέχοντας σε μεταπτυχιακά προγράμματα όχι μόνο της σχολής αλλά και άλλων ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων παρέχει ισότιμο πτυχίο με τα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.